Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Σήμερα είδα τόσα ματάκια που είδατε που τα έχασα. Αλήθεια σας. Ποια μάτια να πάρω πρώτα και ποια να πάρω δεύτερα. Αν ξέρατε, ας πούμε, αυτά εδώ τα δυο πατάκια. Και ποια είναι. Αν ξέρετε λοιπόν αυτά τα παιδάκια ποια είναι και πόσο να πω να κάνω και πόσο υπέροχα πράγματα μας έχουν χαρίσει, τα κλαίγατε από χαρά και ευφροσύνη μέρες. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ματάκια που βλέπω σήμερα που μου έχουν χαρίσει πολλές ομορφιές. Ξεχνάω, πρέπει, αλλά δεν το ξεχνάω ποτέ όμως. Θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι από τη Θεία Λειτουργία σήμερα που μου έκανε πολύ εντύπωση. Είπε μια ευχή σε μια κούρα. Συ, εσύ Θεέ μου, εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες. Εσύ, λέει Θεέ μου, ενώ δεν ήμασταν τίποτα, τίποτα είχαμε χαθεί, μετά από την πτώση στον παράδεισο, που η αμαρτία μας έβγαλε απόξω και η παραπωή, εμείς δεν ήμασταν τίποτα. Ήμασταν εκ του μη όντως τίποτα. Και εσύ μας έφερες εις το είναι, το να είμαστε κάτι. Και τι να είμαστε, όχι κάτι χαζό και απλό, με ένα όνομα και με ένα επώνυμο. Όχι, δεν είμαστε με ένα όνομα και με ένα επώνυμο. Μας έκανε παιδιά του, μας έκανε φίλους του, μας έκανε αδέρφια του ο Θεός, μας έκανε και μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς θεοί. Με τη χάρη του όμως, εμείς λέει φίλοι μου είστε φιλαράκια. Λέει ο Χριστός. Και ποιήσω ημάς παιδιά του Θεού. Δηλαδή, αφού είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, έτσι λέει, είμαστε κατέρφια του Χριστού. Τόσα πολλά μας έδωσε. Πώς μας τα έδωσε όμως? Με λόγια, με υποσχέσει, με ένα συμβόλαιο όπως δίνουμε εμείς, περιουσίες και κτήματα και αυτοκίνητα και κινητά και ακίνητα. Όχι, δεν τον έφτανε αυτό. Μας έδωσε με τη σφραγίδα του αίματος του, με την θυσία του. Και δέστε τώρα σήμερα αυτές τις μέρες τι γιορτάζουμε. Προχθές γιορτάσαμε την Παναγία, τη γέννηση της Παναγίας μας. Έπρεπε να υπάρξει μια Παναγία για να αρχίσει το έργο της σωτηρίας. Χωρίς Παναγία δεν θα γίνονταν τίποτα. Και είχα την τύχη να τη γιορτάσω σε ένα μοναστηράκι στην Αθήνα, εκεί που αναπαύονταν Άγιοι της εποχής μας, όπως ο Γεροπροφύριος, ο Γέρο Γαβρίλιο Τσάφος, θα είναι από τους επόμενους Αγίους,
και σύγχρονες υπέροχες μορφές, πατήρ Ιγνάτιος, πατήρ Ισίδωρος, η χερόντισσα Φιλοθέη, και είχαμε πάει με τον Αντωνάκη και τα απολαύσαμε. Η Παναγία λοιπόν ήρθε, βρέθηκε, υπήρξε και μεθαύριο τώρα κατευθείαν βάζει η Εκκλησία μας την άλλη άκρη της σωτηρίας μας, τον Σταυρό, την ύψωση του Σταυρού, για να μας δείχνει πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι το δώρο, όχι το ύψιστο, δεν είναι ύψιστο το δώρο που μας έκανε ο Χριστός, ούτε μοναδικό, ούτε αιώνιο. Είναι ένα δώρο που δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει, να το ζυγίσει, να το αποτιμήσει τίποτα πάνω στη γη. Γιατί ο Σταυρός είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Χριστός περπάτησε και μας χαρίστηκε. Με το θάνατό του, δέστε τώρα πόσο ξύμωρα κάθονται όλα, με το θάνατό του, ενώ πεθαίνει ο Θεός και δεν πεθαίνει η θεότητα, αλλά αποθνίσκει ως θεάνθρωπος με αυτό το θάνατο που για μας είναι φόβος και τρόμος, μας χάρισε την Ανάσταση και το δρόμο της σωτηρίας. Σωζόμαστε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Σωζόμαστε γιατί υπήρξε η Παναγία. Σωζόμαστε γιατί η Παναγία μας έφερε κάτω στη γη το Χριστό. Και τον έχουμε τον Χριστό. Και λέω πολλές φορές, πόσο χαζοί είμαστε. Του γυρνάμε την πλάτη, του γυρνάμε την πλάτη, του γυρνάμε την πλάτη, του γυρνάμε την πλάτη και δεν του δίνουμε καν σημασία. Και αυτός, όσες φορές και αν το γυρίσαμε εμείς την πλάτη, είναι εκεί, όχι για να μας το ελέγξει αυτό, αλλά για να μας αρπάξει και να μας αγκαλιάσει και να μας πάρει κοντά. Κάθε στιγμή, κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε, ο Χριστός είναι και πάλι εκεί. Είναι και πάλι εκεί. Έτοιμη η αγκαλιά Του. Ανοιχτή η αγκαλιά Του. Ποτέ, λένε οι πατέρες, από τη στιγμή που ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, δεν έκλεισε την αγκαλιά Του, δεν έφυγε η αγάπη Του, δεν σταμάτησε να αγωνιά για μας τους ανθρώπους όλους. Και άμα ρωτήσουμε για όλους, ναι, και τους αμαρτωλούς, ναι! Και τους άθεους, ναι! Και τους άπιστους, ναι! Και τους αλλόθρησκους, ναι, και αυτούς τους περιμένει. Δεν έχει ο Χριστός ούτε έναν που να μην περιμένει. Μη γελιόμαστε. Δεν είναι δώρο μόνο δικό μας ο Χριστός. Τι νομίζετε, μωρέ, κάποιοι, πόσο διαβολικό είναι κάποιοι που νομίζουν ότι εμείς, λέει, είμαστε και όλοι οι άλλοι δεν είναι. Και απαριθμούν, αυτοί δεν είναι. Και όταν ο Χριστός είπε στο Ιωθινό Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, όλα τα έθνη της γης, όλα,
και όλους. Γι' αυτό και λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, πω το διάβασα και έπαθα και σάλεψα. Όταν λέει ο Χριστός μιλάει και λέει την παραβολή της μελούσης κρίσεως, ότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν άρρωστος, ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε. Στο πρόσωπο λέει όλων αυτών, ποιον βλέπει, ποιον θέλει ο Χριστός να βλέπουμε. Τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό τι λέει, αφού το κάνατε σε κάποιον από αυτούς, εμεί επίησατε, για μένα το κάνατε, λέει ο Χριστός. Το πρόσωπο του διπλανού είναι ο ίδιος ο Χριστός, πάντα. Και λέει ο πατήρ Αλέξανδρος παρακάτω, όσες μετάνοιες λέει να κάνεις, όσες νηστείες κι αν κάνεις, όσες αγρυπνίες, όσες προσευχές, όσους σταυρούς, εάν δεν καταφεύγει η αγάπη σου στο πρόσωπο του συνανθρώπου σου, δεν κάνεις τίποτα. Δεν έχει παράδεισο. Δεν έχει παράδεισο. Δεν έχει παράδεισο. Πότε έχει παράδεισο? Όταν λιώνεις μπροστά στο σημείο. Η αγάπη λοιπόν είναι προϋπόθεση σωτηρίας και είναι ο μοναδικός δρόμος της σωτηρίας. Από αγάπη σε όλους μας παραδόθηκε η Παναγία να φέρει τον Χριστό στη γη. Από αγάπη και έρωτα και τρέλα για όλους μας ανέβηκε ο Χριστός. Εαυτόν παρέδω και λέει η ευχή παρακάτω. Μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου. Μάλλον παρέδω και τον εαυτό του. Δεν τον σταύρωσαν. Παραδόθηκε να σταυρωθεί ο Χριστός. Από τι? Από την ατελείωτη αγάπη. Από την ατελείωτη αγάπη. Και τελειώνω. Μην ακούμε λοιπόν τον διαβολάκο που μας λέει, έκανες αμαρτίες, μη ζυγώνεις τώρα. Τι λες μωρέ, τώρα είναι που θα ζυγώσω, τώρα θα ζυγώσω. Γιατί ξέρω ότι θα βρω έναν Χριστό έτοιμο να μ' αγκαλιάσει, σαν τον πατέρα της παραβολής του ασώτου Ιού. Και επειδή έχω καιρό να σας την πω τη φράση, μη κιωτεύετε μωρέ από καμιά σκέψη του διαβόλου. Ό,τι κι αν έχει γίνει στη ζωή μας, είναι εδώ ο Χριστός. Είναι εδώ. Εδώ, 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 εδώ πάντα. Ποτέ δεν θα φύγει ο Χριστός από κοντά μας και ποτέ δεν θα κλείσει την αγκαλιά μας. Αυτόν τον Χριστό λοιπόν πάρτε τον μαζί σας, σας παρακαλώ. Και αυτόν τον Χριστό διδάξτε στα παιδιά σας. Αυτόν τον Χριστό που έχει αγάπη, που έχει έρωτα για μας, που έχει κατανόηση, που έχει υπομονή, που έχει σε το αίμα για μας. Μεθαύριο λοιπόν 14 θα κάνουμε τη σταυροπροσκύνηση εδώ, την ύψωση, με υπόλοιπο βασιλικό και σας κάνω ένα πείραμα να παίρνετε αυτούς τους βασιλικούς τους αγιορείτικους και να τους φυτεύετε, ξαναφυτεύονται, ξαναγίνονται. Τώρα, όποιοι
και στο τέλος θέλουν να με δουν, είμαι εδώ. Δεν έχω, έχω μια απορία πάνω. Τι να πω. Εγώ τη χαζομάρα μου δεν μπορώ να τη μαζέψω. Και αντί να σηκώνεστε να φεύγετε, εσείς έρχεστε χειρότερα. Καλά να πάτε. Τώρα, έξω θα έχουμε, συνεχίζουμε λίγο ακόμα βιβλία του Παπαφώτη, άλλος τρελός αυτός, πλέξαν την τρελή, η ζωντανή και αποθαμένη, και το κάνουμε τρελοκομείο και όποιος θέλει να βοηθήσει μία Χριστίνα η οποία παλεύει ανηφόρες μεγάλες. Είχα την τύχη να τη δώσω και να την αγκαλιάσω. Διευχόν τον Αγίο Πατέρν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.